Η μείωση του αφορολόγητου στις 9.100 ευρώ έναντι των 9.550 ευρώ που ήταν έως τώρα εξετάζει η κυβέρνηση την ώρα που προτείνει ενιαία κλίμακα για τη φορολογία εισοδήματος, αλλά με τέσσερις συντελεστές. Συγκεκριμένα για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστής θα είναι 22%. Για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, ο συντελεστής θα είναι 29%. Για εισοδήματα 30 έως 40.000 ευρώ, 37%. Και για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, ο συντελεστής θα είναι 45%. Σε ό,τι έχει να κάνει με του ελεύθερους επαγγελματίες, και εκεί αλλάζουν πράγματα, με αυτού που δηλώνουν εισόδημα έως 35.000 ευρώ να είναι ευνοημένοι αφού θα δουν μείωση τη φορολογία του από 200 έως 764 ευρώ. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 1.126 ευρώ στη φορολογία του, ενώ εκείνοι που δηλώνουν 50.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με 3.526 ευρώ. Εν τω μεταξύ, ενιαία κλίμακα φορολόγηση εξετάζεται και για όσου συνδυάζουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και δελτίο παροχή υπηρεσιών, δηλαδή μπλοκάκι. Η φορολόγηση του εισοδήματο θα γίνεται αθρηστικά και σύμφωνα με το παράδειγμα που έδωσε η ΕΡΤ, αν κάποιο έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτή εργασία και 5.000 ευρώ από μπλοκάκι, θα φορολογηθεί επί το συνόλου των 25.000 ευρώ και έτσι ο φόρο του για το 2016 θα είναι 5.760 ευρώ, ενώ για το 2015 ήταν 3.600 ευρώ. Τέλο, αλλαγέ έρχονται και στον υπολογισμό τη εισφορά αλληλεγγύη με του συντελεστέ να διαμορφώνονται ως εξή. Για εισόδημα 12.000 ευρώ, ο συντελεστή είναι μηδενικό. Για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστή είναι 2,2%. Για εισόδημα 20.001 έως 30.000 ευρώ, 5%. Για εισόδημα 30.001 έως 40.000 ευρώ, ο συντελεστή είναι 6,5%. Για εισόδημα 40.001 έως 65.000 ευρώ, 7,5%. Για εισόδημα 65.001 έως 220.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 9%. Άνω των 220.000 ευρώ ο συντελεστής φτάνει το 10%.